Το ρεφρέν, άντε, το είπα χθες, το κουπλέ, ναι. Τι είναι αυτό που απεχθάνεσαι πιο πολύ? Τη χειδαιότητα που έχει πέσει αυτή η χώρα, σε όλα τα επίπεδα. Βλέπεις τι έξοδο? Εκεί που έχουμε φτάσει, δύσκολα. Χειδαιότητα μιλάμε. Πιστεύεις? Χειδαιότητα απίστευτη, δηλαδή. Απίστευτη, σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα έχουμε γίνει, δυστυχώς, ένα κράτος χειδαίο. Είμαστε ο καλύτερος λαός, είμαστε οι καλύτεροι άνθρωποι και δεν ξέρω πώς καταντήσαμε να αφήνουμε για να επιτρέπουμε αυτή τη χειδαιότητα. Τη χειδαιότητα που βλέπουμε στις εφημερίδες, τη χειδαιότητα που βλέπουμε στα περιοδικά, τα ψέματα, τη λάσπη στην πολιτική, ο ένας να λασπώνει τον άλλον, να τρογόμαστε μεταξύ μας όταν είναι έτοιμοι να μας φάνε όλοι γύρω. Αυτό θεωρώ χειδαιότητα. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτό το πράγμα το αφήνουμε. Ένας νέος σήμερα σε τι πρέπει να πιστεύει, σε τι μπορεί να πιστεύει? Στον εαυτό του, να δω ότι πάνω απ' όλα, στον εαυτό του και να έχει ιδανικά, να έχει στόχους. Ένας άνθρωπος που δεν έχει στόχους, δεν κάνει τίποτα. Όποιος και είναι αυτός ο στόχος, αλλά να υπάρχουν στόχοι, γιατί όταν δεν υπάρχουν στόχοι και ιδανικά, υπάρχουν τα ναρκωτικά. Και εκεί πλέον είναι τα πράγματα πάρα πολύ άσχημα και δύσκολα. Θέλω να ρωτήσω, Στέφανε, τη μουσική. Τι ρόλο πιστεύεις μπορεί να παίξει τη ζωή ενός νέου ανθρώπου? Μπορεί να δώσει λύσεις, μπορεί να προτείνει? Πιστεύω, ναι. Είναι μια διέξοδος το να ακούσεις, ας πούμε, σε μια δύσκολη στιγμή σου ένα κομμάτι που σου αρέσει. Σε κάνει και ονειρεύεσαι. Και ονειρεύεσαι με ένα πολύ όμορφο τρόπο και ακίνδυνο. Όπως εγώ όταν ήμουν έφηβος, ας πούμε, άκουγα κάποια τραγούδια εκείνη την εποχή που